ότι δεν συνέβη, δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν προσπάθησε να πουλήσει τον το Βιτόλο. Ακριβώς επειδή ο Βιτόλο ήθελε να φύγει. Σήμερα κιόλας βγήκε η δήλωση του Βιτόλου, ο οποίος ομολογεί κάτι που το είπε ο ΠΑΟΚ, ότι ο ίδιος ζήτησε να φύγει από τον Απρίλιο. Τι πιο λογικό λοιπόν από τον έρθει ένας παίκτης που θέλω να φύγω τον Απρίλιο και να του πεις εσύ ψάξε και βρες ομάδα. Άρα λοιπόν το αν ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να πουλήσει τον Βιτόλο επειδή ο Βιτόλο ήθελε να φύγει, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να τεθεί ούτε ως επιχείρημα πλάκας. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε, δεν βρήκε ομάδα η οποία να πληρώνει για να αποκτήσει τον Βιτόλο. Τώρα, το γιατί έμεινε ο Βιτόλο ελεύθερος είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν σχετικά ερωτήματα γι' αυτό. Μην τα πάρω λαμπάρια από την αρχή. Ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Εγώ δεν στέκομαι στο γεγονός ότι ένας παίχτης φεύγει από τον ΠΑΟΚ. Αυτό το έχουμε δει σε ομάδες μεγάλες ευρωπαϊκές, μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχουν πουληθεί, έχουν αγοραστεί. Είναι μια διαδικασία. Όλοι πουλούνται και άλλοι αγοράζονται. Αυτό το ξέρουμε. Έτσι, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι κάτι δεδομένο. Εγώ θα πω το εξής. Υπάρχει θέμα διοικητικής ολιγορίας όταν ένας ποδοσφαιριστής σου λέει από τον Απρίλιο ότι εγώ θέλω να φύγω και ότι η διοίκηση δεν κάνει κάποια κίνηση ώστε να μπορέσει είτε να τον κρατήσει είτε να βρει την καλύτερη δυνατή λύση. Τώρα εσύ είπες πριν ότι ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να τον πουλήσει αλλά δεν βρέθηκε καλύτερη. Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης σου απάντησα κιόλας. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να βρει ομάδα για τον Βιτόλο και δεν βρέθηκε καμία ομάδα για να τον αγοράσει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ξέρουμε όλοι ότι έχει τρεις, ίσως είναι λίγο βαρύς, βαριά η λέξη που θα πω, αλλά δυστυχώς αν μιλάμε για εμπόριο θα πρέπει να γινόμαστε έτσι και λίγο κοινικοί, ας πούμε. Ο ΠΑΟΚ έχει τρεις παίκτες που θα τους έλεγα εμπορεύσιμους, οι οποίοι αν θέλετε έχουν και ρήτρες. Είναι ο Κρέσιτς, είναι ο Βερίνια και είναι και ο Βιτόλο. Για τον Κρέσιτς δεν υπήρχε πρόταση. Για τον Βερίνια, που βλέπουμε όλοι το ταλέντο που κουβαλά και την προοπτική που έχει, υπήρχε όλοι και όλοι από, πέρα από την πρόταση του Ολυμπιακού, την οποία εν πάση περιπτώσει θεωρούν όλοι αστεία και είναι αστεία, μία πρόταση από την Ουκρανία. Δηλαδή, ενώ θέλω να πω, βλέποντας τα πράγματα από την Κερκίδα ως φίλαθλος, νομίζω ότι το καλοκαίρι, ας πούμε, σε μια μεταγραφική περίοδο θα σφάζονται παλικάρια στα πόδια του Βερίνια, η πράξη έδειξε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ότι για το Βερίνια ενδιαφέρθηκε μόνο μία ομάδα από την Ουκρανία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Βερίνια δεν είναι καλός παίκτης ή ότι σε περίπτωση που μιλούσαμε για ενδεχόμενη πώληση του Βερίνια, ο ΠΑΟΚ δεν ψάχτηκε, ας πούμε, δεν απευθύνθηκε σε μάνατζερς κτλ. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι, θα αναφέρω λίγο ένα παράδειγμα που αφορά τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έκανε να πουλήσει το Σισε τόσους μήνες και μιλάμε για ένα παίκτη που τον γνωρίζουν οι πάντες στην Ευρώπη και όχι μόνο. Πρέπει λοιπόν, και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, οι φίλαθλοι, οι φίλοι του ΠΑΟ και όχι μόνο που μας ακούνε, να καταλάβουν κάτι. Το ότι η Ελλάδα είναι η χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ας μην νομίζουν ότι η μόνη παρενέργεια αυτής της συγκυρίας είναι το ότι κόβονται οι μισθοί, οι συντάξεις ή οτιδήποτε άλλο, ή αν θέλετε οι ανώνυμες εταιρείες ποδοσφαιρικές έχουν οικονομικά προβλήματα. Μην νομίζετε π.χ. ότι οι Γερμανοί ή οι Γάλλοι ή οι Ιταλοί είναι αφελείς και δεν ξέρουν, δεν πατάνε στο γεγονός ότι ενδεχομένως να πάρουν κοψοχρονιά, ας το πω έτσι απλά, έναν παίκτη, ακριβώς επειδή στοιχηματίζουν ακόμα και δεν ξέρουν ότι όλες οι ελληνικές ομάδες έχουν οικονομικά προβλήματα. Και ανέφερα πριν από λίγο τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός άρχισε τόσο πολύ να πουλήσει το Σισε. Μην παραξενευτείτε δηλαδή, εάν δείτε ότι προς το τέλος μεταγραφικής περίοδου αρχίσουν πάλι να αυξάνουν οι μνηστήρες για το Βερίνια, με τη διαφορά ότι αντί να ανεβαίνει η τιμή του, να κατεβαίνει. Να κατεβαίνει, σωστά. Ακριβώς επειδή προσωπικά ξέρουν οι άλλοι ότι πατάνε πάνω στην ανάγκη που αντιλαμβάνονται ότι έχουν όλες οι ομάδες. Εγώ ξέρεις ποιο είναι το θέμα μου, ότι με το Βιτόλο με ενόχλησε το γεγονός ότι ήταν ένας νεαρός ποδοσφαιριστής στον οποίο ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να βασιστεί για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή δεν ήταν σε μια ηλικία 30-31 που να έχει λίγα ποδοσφαιρικά χρόνια μπροστά του, ήταν ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που μπορούσε να βασιστεί ο ΠΑΟΚ σε αυτόν για τα επόμενα χρόνια, και δεύτερον ότι ο ΠΑΟΚ, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω την ανακοίνωση που έβγαλε ότι είναι για προσωπικούς λόγους, θεωρώ ότι είναι καθαρά θέμα οικονομικό.
Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό είπα πριν για διοικητική ολιγορία. Καθυστέρησε να του δώσει, να του καταβάλει τα δεδουλευμένα κάποια χρήματα που του όφιλε. Ήταν απογοητευμένο σε αυτή την περίπτωση. Δεν πείθομαι ότι υπήρχαν προσωπικοί λόγοι. Θεωρώ ότι ήταν οικονομικοί λόγοι του. Κοίταξε, θέλησε να φύγει από την ομάδα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει τη θέση του στην ομάδα και στο κάτω-κάτω, μέχρι στιγμής, θέλω να θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Ο ΠΑΟΚ πρόκειται να καλύψει το κενό του ποδοσφαιριστή. Θα αποκτήσουμε κάποιο ποδοσφαιριστή εκεί. Ναι. Να τα πάρουμε καταρχήν τα πράγματα έτσι, ένα προς ένα. Όσον αφορά το κατά πόσο πίστηκες εσύ ή πολύ λίγοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ναι, ότι ο λόγος της αποχώρησης του Βερίνια είναι προσωπικός και δεν είναι οικονομικός. Η συχνότητα με την οποία πληρώνονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι ίδια από τη στιγμή που έρχονται στον ΠΑΟΚ. Και αυτό το πράγμα θα μου δώσει μετά λίγο χρόνο, σε παρακαλώ πολύ, να το εξηγήσω. Δηλαδή, εάν οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι περίπου 3 μήνες απλήρωτοι, κατά μέσο όρο, δηλαδή και τα Χριστούγεννα είχαν επίσης να παίρνουν 3 περίπου μήνες. Και κατά τα φαινόμενα και του χρόνου θα καθυστερούν περίπου ένα χρονικό διάστημα. Βεβαίως του χρόνου δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει. Π.χ. μπορεί να μπει επενδυτής. Αλλά εάν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι, θα πάμε στο το κομμάτι, και του χρόνου θα καθυστερούν να πληρωθούν. Θα υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμές. Και αυτό το πράγμα θα μου δώσει ευκαιρία μέσα μετά να το εξηγήσω. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η κατάσταση με τα οικονομικά, με την οικονομική δυσκολία του ΠΑΟΚ, αυτή την κατάσταση ο Βιτόλο τη βίωνε και πέρσι. Τη βίωνε και ο Κοντρέρας, τη βίωνε και ο Γκαρσία. Θυμάσαι ότι η αποχή είχαμε φέτος κάπου στην Άνοιξη. Είχαμε και πέρσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που ξαφνικά βρήκανε οι παίκτες του ΠΑΟΚ μπροστά τους και είπανε αμάν, χάνουμε τα λεφτά μας, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να φύγουμε. Είναι κάτι με το οποίο όλοι οι παίκτες έχουν συμβιβαστεί ότι θα ζήσουν όσο παίζουν στον ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά γνωρίζουν όλοι ότι... Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουν και για πάντα υπομονή όμως, έτσι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, γνωρίζουν όμως όλοι ότι λεφτά δεν θα χάσουν ποτέ. Δεν έφυγε κάποιος παίκτης από τον ΠΑΟΚ και παραπονούμενος ότι είναι απλήρωτος, έστω και με μικρή, με μεγάλη καθυστέρηση. Άλλο αυτό το θέμα που λες, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, σίγουρα κανένας δεν θα χάσει ποτέ λεφτά από τον ΠΑΟΚ, αλλά το θέμα είναι και πότε θα τα πάρει. Σου ξαναείπα, με 3-4 το πολύ μήνες καθυστέρηση, ναι, πληρώνονται όλοι. Και αυτό το πράγμα θα μου εξηγήσει, θα μου δώσει την ευκαιρία χάρη να το εξηγήσω λίγο στον κόσμο, γιατί πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου ο κόσμος έχει ξεχάσει το πώς ξεκίνησε αυτή η ομάδα και βεβαίως έχει ξεχάσει κάτι βεβαίως που δεν κατηγορώ τον κόσμο, ειδικά για αυτό που θα πω τώρα, γιατί μεταξύ μας ούτε και εγώ το ήξερα. Ήταν κάτι το οποίο δεν το επεξεργαζόμουν, θέλεις, μέσα στο μυαλό μου, αλλά το κατάλαβα και μου το εξήγησαν και οι λογιστές όταν πήγα ανέλαβα αυτό το πόστο που έχω αναλάβει στον ΠΑΟΚ. Μπορεί κάθε χρόνο η εταιρεία να δίνει τον ισολογισμό της. Υπάρχει όμως συνέχεια, οι εταιρείες όμως έχουν μια συνέχεια. Θα θυμούνται όλοι που το 2007, όταν ανέλαβε αυτή η διοίκηση, ο ΠΑΟΚ ήταν καταχρεωμένος. Υπάρχει κάποια αντίρρηση από αυτού? Καμία. Με τα πρώτα έσοδα λοιπόν. Και υπήρχε, συγγνώμη σε διακόπτω, και ένα σοβαρό πλάνο που είχε οργανωθεί. Ωραία, και έτσι και η ομάδα ξεκόλλησε έτσι από αυτό το βούρκο τον οποίο είχε περιέρχει τα προηγούμενα χρόνια, πέτρινα χρόνια, να το πω έτσι. Ας μείνουμε λοιπόν λίγο ακόμα στα οικονομικά. Το 2007, με το που αναλαμβάνει η διοίκηση του Ζαγοράκη, ο ΠΑΟΚ έχει τα πρώτα αυξημένα έσοδα από τα διαρκείας. Έκοψε, αν θυμάμαι καλά, 12.600 διαρκείας. Τα χρήματα αυτά, τα οποία μας από τα διαρκείας, από τις χορηγίες, γενικότερα από μια έτσι πολύ θετική αύρα που υπήρχε στην Τούμπα, δόθηκαν για τις υποχρεώσεις που είχε ο ΠΑΟΚ το 2006, το 2005, το 2004, δηλαδή αν φέρουμε πάλι στο μυαλό μας τι γινόταν τότε, με τα λεφτά που υποτίθεται ότι αφορούσαν την αγωνιστική περίοδο 2007, την πρώτη χρονιά δηλαδή του Ζαγοράκη, πληρώθηκαν υποχρεώσεις, μέρος των υποχρεώσεων τονίζω, παλαιότερων ετών. Αυτό σημαίνει τι, και το συνδυάζουμε αυτό που είπα πριν από λίγο, ότι ο ΠΑΟΚ έχει, η κάθε εταιρεία, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, έχει μια συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες υποχρεώσεις του 2007, δηλαδή της πρώτης χρονιάς του Ζαγοράκη,
μείνανε ακάλυπτες, οι οποίες καλύφθηκαν με τη σειρά τους από τα διαρκείας του 2008. Και πάει λέγοντας, από τη στιγμή λοιπόν που ο ΠΑΟΚ δεν έχει επενδυτεί για να πει ότι εγώ μπαίνω με... Μέχρι στιγμής δεν έχει επενδυτεί, μπαίνω με αυτά τα λεφτά και καλύπτω, πληρώνω όλα όσα χρωστάει η ομάδα. Αυτή είναι μια κατάσταση με την οποία θα πρέπει να συμβιβαστούν οι φίλαθλοι και κυρίως οι παίκτες και τα μέλη της ομάδας, γιατί αυτοί στην ουσία βιώνουν στο πετσί τους την όποια καθυστέρηση. Διαβάζω, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα, ότι γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει λεφτά να πληρώσει το Βιτόλο και περίμενε να τσοντάρει ο Σαχπατζίδης, γιατί δεν έχει να πάρει σεντερφόρ, δεν έχει ενώ την άνεση να πάρει σεντερφόρ, όταν ξέρω εγώ έκοψε ο ΠΑΟΚ 14.000 διαρκείας, έχει κόψει περίπου 14.000 διαρκείας. Και ο λόγος είναι αυτός που ανέφερα πριν από λίγο. Όπως ακριβώς το 2007 ξεκίνησες να αποπληρώνεις αμαρτίες προηγούμενων διοικήσεων και στην ουσία ένα κομμάτι του μπάζετ του 7 πήγε στο 6, στο 5, στο 4 κτλ. Μοιραία λοιπόν αυτή η δυσκολία μετακυλείται στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή με τα διαρκείας, ας πούμε, του 2011, μάλλον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εσόδων για τα διαρκείας του 2011, αποπληρώνεις παίκτες οι οποίοι παίζανε στην ομάδα σου την προηγούμενη χρονιά ή και κάποιοι που παίζανε στην ομάδα σου την προηγούμενη χρονιά, γιατί δεν μπορείς να τα αποπληρώνεις τώρα, ξαναλέω. Ναι, Λευτέρη, εγώ νομίζω το καταλάβαμε ότι ουσιαστικά, έτσι για να το πούμε απλά να το καταλάβει ο κόσμος, τα έσοδα που έρχονται στην ομάδα πληρώνεις τις προηγούμενες χρονιάς τις υποχρεώσεις σου. Όχι βεβαίως όλα, δηλαδή δεν διαδικτύζεται όλα τα έσοδα, αλλά ένα κομμάτι δυστυχώς. Και έτσι όπως πάνε τα πράγματα, ξαναλέω, η ομάδα του 2011, της περίοδου δηλαδή που έρχεται, θα αποπληρωθεί ένα κομμάτι, ξαναλέω, αλίμονο. Δεν υπάρχουν παίκτες του ΠΑΟΚ με 12 μήνες που να είναι 12 μήνες απλή, ό,τι άλλα στελέχη της ομάδας. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι θα πληρωθεί στην πορεία της χρονιάς από τα έσοδα που θα υπάρχουν και ένα υπόλοιπο θα μείνει για να αποπληρωθεί από τα διαρκείας του 2012 ή από τα έσοδα, όποια έσοδα από όπου υπάρξουν. Ωραία. Του 2012. Είναι δηλαδή στην ουσία ένας φαύλος κύκλος από τον οποίο δεν μπορούμε να γλιτώσουμε και τον οποίο δεν ευθύνεται βεβαίως η διοίκηση της ομάδας. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι κατανοητό. Ναι. Νομίζω όλοι το καταλάβαμε. Δεν βλέπω καμία ερώτηση σχετικά με αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Σχετικά με αυτό. Αν έρθει αργότερα ερώτηση, θα μου την κάνει. Ναι, φυσικά. Φυσικά σε καμία περίπτωση δεν το συζητάμε. Εγώ να κάνω την εξής ερώτηση. Δεν υπάρχει ο ΠΑΠ. Έχουν κοπεί η χορηγία. Κόπηκε ένα ποσό της Νόβα. Τα διαρκείας έχουν κολλήσει ή δεν προχωράνε εύκολα. Κάποιο πλάνο ξέχωρα από το θέμα του επενδυτή. Αν θα μπει, δεν θα μπει. Κάποιο πλάνο. Μεταξύ Βρίζα και Σαγοράκη υπάρχει έτσι ώστε να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Πες ότι δεν έρχονται επένδυσεις, έχουμε αυτό το ενδεχόμενο εμείς, πορευόμαστε ως έχουμε. Υπάρχει ένα πλάνο και οργανωτικό και οικονομικό, το να μην ξαναβιώσουμε κάποια τέτοια κατάσταση ενός ποδοσφαιριστή. Να μην ξέρω εγώ, π.χ. αύριο μεθαύριο ένας Κοντρέρας, οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής, μην λέω κάποιο όνομα συγκεκριμένο, πει ότι παιδιά και εγώ για κάποιο προσωπικό λόγο, ας πούμε, θέλω να φύγω. Και στο κάτω-κάτω, όσο το δυνατόν, να μην παρέλθει δηλαδή το χρονικό διάστημα των 3 μηνών που είπες εσύ. Ότι οι ποδοσφαιριστές για ένα διάστημα 3 μηνών το γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι θα είναι η καθυστερήση των πληρωμών τους. Μην φτάσουμε στους 6. Στους 7, στους 8. Αυτό δεν νομίζω να γίνει και αν θέλεις. Έχει προβλεφθεί, υπάρχει ένα τέτοιο πλάνο. Κοίταξε, τώρα, αν πει επενδυτής, είναι άλλο ο παπά Ευαγγέλιο. Έτσι, αλλάζουν μετά τα δεδομένα. Θέλω να σου πω το εξής, ότι από την αρχή που ξεκίνησε το πλάνο για την χρονιά που έχει ξεκινήσει, έστω και ανεπίσημα, η διοίκηση του ΠΑΟΚ πορεύεται με το δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει επενδυτής. Καταλαβαίνεις εσύ ότι στρατηγικά είναι πολύ μεγάλο λάθος να φτιάχνεις το χρονοδιάγραμμα της ομάδος υπολογίζοντας σε λεφτά τα οποία ενδεχομένως να έρθουν. Εάν έρθουν αύριο μεθαύριο τα λεφτά, εννοείται ότι είναι καλοδεχούμενα. Νομίζω ότι όλοι μας, όταν κανονίζουμε, ξέρω εγώ, να πάμε το καλοκαίρι διακοπές, κανονίζουμε βάσει τα λεφτά που έχουμε στη τσέπη μας και όχι με αυτά που υπολογίζουμε ότι θα πάρουμε από τη διαθήκη, ξέρω εγώ, του παππού μας που χτύπα ξύλο θα πεθάνει. Αυτό για να κάνουμε και λίγο πλάκα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Ο πλάνο έχει λοιπόν, προβλέψει τη δεδομένη χρονική στιγμή τα έσοδά του. Στο περίπου, έτσι. Λοιπόν, απόλυτος δεν μπορείς να είσαι. Σωπαντά, τα έχει υπολογίσει. Ναι.
Το πλάνο λοιπόν από την αρχή ήταν ακριβώς αυτό, ότι εμείς προχωράμε με βάση όχι τόσο τα μειωμένα έσοδα, τα οποία πρέπει να πούμε εδώ και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι προέκυψε στην πορεία. Δηλαδή, πριν από λίγο καιρό μάθαμε όλοι ότι η Νόβα θα κόψει το 25% των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Σωστά, πριν από λίγο μάθαμε ότι ο ΟΠΑΠ θα κόψει τις χορηγίες. Βεβαίως, εδώ να διευκρινίσουμε ότι κανένα από αυτά τα δύο τα θέματα δεν είναι τελεσίδικο. Δηλαδή, το ότι ο ΟΠΑΠ λέει ότι θα, δεν σημαίνει ότι θα γίνει έτσι. Πάντα όμως ολοχεύει ο κίνδυνος. Αυτά λοιπόν είναι καινούργια φρούτα τα οποία τα μάθαμε πριν από λίγο καιρό. Το ζήτημα όμως για τον ΠΑΟΚ, αυτό θέλω, αν θέλεις, είναι κατ' εμέ το σημαντικότερο από όσα έχουμε πει και από όσα προβλέπεται να πούμε σήμερα. Το σημαντικότερο για τον ΠΑΟΚ δεν είναι ότι του χρόνου θα έχει μειωμένα έσοδα. Γιατί, μια και είπες και για τα διαρκείας, πρέπει εδώ να θυμίσουμε ότι πέρα από το γεγονός ότι έχουν κολλήσει, ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ πουλούσε τον ίδιο ρυθμό με πέρσι, τα έσοδα θα ήταν μειωμένα κατά 20%. Γιατί τα διαρκείας ναι, θα ήταν φθηνότερα. Φυσικά, το έχω πει πάρα πολλές φορές και σε εκπομπές το έχω πει. Ότι αυτό, δεν επαρκούν τα διαρκείας πλέον. Ναι. Δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες μας, έτσι. Ναι. Αυτό το οποίο θέλω να καταλάβει ο κόσμος, και αυτό, αν θέλεις, είναι το πλάνο που έχει η διοίκηση, και το καταλαβαίνω επειδή ακριβώς και εγώ παραμένω οπαδός, καταλαβαίνω έτσι την ανυπομονησία που έχει ο κόσμος. Πρέπει όμως να πούμε ότι στο μυαλό της διοίκησης του ΠΑΟΚ βρίσκεται ένα ενδεχόμενο. Νομίζω ότι ο Θόδωρος Αγοράκης το είπε στην συνέντευξη τύπου πριν από περίπου 1-1,5 μήνα, ότι το μεγάλο θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι η αδειοδότηση του χρόνου από την UEFA. Του χρόνου, θυμίζω, την επόμενη χρονιά, η αδειοδότηση, την ό,τι αυτό συνεπάγεται, και οι αδειοδοτήσεις θα δίνονται από την UEFA. Όπου στην UEFA δεν μετράει το μέγεθος της ομάδος, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι είναι Ευρώπη και ότι κάθε ομάδα θα είναι ένας αριθμός. Είτε μιλάμε για ΠΑΟΚ, είτε μιλάμε, ξέρω εγώ, για μια ομάδα από το Λουξεμβούργο, είτε μιλάμε για τη Λίβερπουλ. Μιλάμε ότι θα πηγαίνεις εκεί και θα σου λένε: κύριε, πληρείς προδιαγραφές. Ναι, συμμετέχεις. Δεν τις πληρείς. Καλή σας νύχτα. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι κάτι το οποίο πραγματικά θέλω να το καταλάβει ο κόσμος και να το έχει στο μυαλό του πριν πει το παραμικρό. Και διευκρινίζω, και φαντάζομαι θα με βεβαιώσεις, ότι αυτό το πράγμα, όπως και το κόψιμο της χορηγίας του ΟΠΑΠ, όπως η πρόθεση της Νόβα να μειώσει τηλεοπτικά, δεν είναι διαρροές της ΠΑΕΠΑΟΚ. Δεν τα είπα αυτά τα πράγματα η ΠΑΕΠΑΟΚ για να δικαιολογήσει κάτι. Όχι, βέβαια. Αυτά τα πράγματα βγήκαν από τον ΟΠΑΠ, βγήκαν από την Νόβα. Αυτό το πράγμα, το ότι πλέον του χρόνου η UEFA θα δίνει τις προδιαγραφές, τις οποίες μπορούν να τις βρουν όλοι στο site της UEFA ή ψάχνοντας στο διαδίκτυο ή σε εφημερίδες, έχουν γραφτεί άρθρα και άρθρα για τις νέες αυτές προδιαγραφές. Αυτό λοιπόν το πράγμα πρέπει να μας απασχολεί όλους και να γνωρίζουν οι φίλαθλοι ότι με αυτόν ακριβώς το γνώμονα πορεύεται του χρόνου ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει ετοιμαστεί για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις προδιαγραφές. Εννοείται. Και λίγο να το κάνω. Είναι έτοιμος. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πουλήσει. Να σου πω κάτι, Χάρη. Αυτό ακριβώς είναι και το κόστος. Αυτό θα πουλήσει, δηλαδή, κάποιο ποδοσφαιριστή, τώρα, δηλαδή. Θα αναγκαστεί να πουλήσει κάποιο ποδοσφαιριστή. Τώρα, όχι να πουλήσει. Πρόσεχε, τι θέλω να πω λίγο, να το κάνω, να το εξηγήσω, να το κάνω λιανά στον κόσμο. Του χρόνου, για να πάρεις άδεια συμμετοχής από την UEFA, θα πρέπει τα έσοδα και τα έξοδα να είναι ισοσκελισμένα. Δηλαδή, σωστά, να ξοδεύεις αυτά τα οποία εισπράττεις. Και όχι παραπάνω. Γιατί τόσα χρόνια στην Ελλάδα, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, αυτό το πράγμα συνέβαινε με. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, που το κάνουν πολλές ομάδες στο εξωτερικό. Ξοδεύανε πιο πολλά από όσα εισπράτανε. Και φτάσαμε σε ένα σημείο οι ομάδες να έχουν δυσθεώρητα χρέη. Λοιπόν, του χρόνου λοιπόν σου λέει η UEFA: κύριε, εισέπραξες 10 δραχμές. Ξόδεψες 11. Είσαι δηλαδή μία δραχμή μέσα. Καλή σας νύχτα. Για να το πάμε δηλαδή με τα φετινά δεδομένα, στη συνέντευξη τύπου που έγινε πριν από λίγο καιρό, ο κύριος Φαρλαλής είπε ότι ο ΠΑΟΚ εισέπραξε 26 εκατομμύρια ευρώ και ξόδεψε 28. Με τα δεδομένα αυτά, εάν πέραμε τα δεδομένα αυτά και με τα μεταφέραμε 12 μήνες μετά, εάν πηγαίναμε έτσι στην UEFA, δεν θα μας έδινε άδεια.
Η UEFA δηλαδή λέει τι, κύριε ΠΑΟΚ, ξόδεψες 26, θα, μάλλον εισέπραξες 26, θα πρέπει να ξοδέψεις 26. Παραπάνω αποκλείεται. Φανταστείτε όμως ότι του χρόνου δεν θα είναι 26. Με ενδεχόμενος μείον των ΟΠΑΠ, την ΟΒΑ, τα διαρκείας, με σίγουρα λιγότερες από διαφημίσεις. Στην Ελλάδα ζούμε, όλοι ξέρουμε τι γίνεται, δηλαδή ναι. Και τα έσοδα τα διαφημιστικά θα είναι περιορισμένα. Ήταν υποχρεωτικό από τον ΠΑΟΚ να περιορίσει τα έξοδά του. Και ένας τρόπος να περιορίσει τα έξοδά του ήταν να απαλλαγεί από το συμβόλαιο ενός ποδοσφαιριστή όπως ο Βιτόλο. Υπήρχαν και άλλοι τρόποι. Θα μπορούσε π.χ. να πουληθεί ο Βιερίνια. Συγγνώμη, Δελευθέρη, που σε διακόπτω. Προφανώς δεν είναι μόνο θέμα Βιτόλο. Δηλαδή, θα γίνουν δηλαδή, μειώσεις και σε άλλους ποδοσφαιριστές. Κοίταξε. Γιατί λες, χάρη. Ένας τρόπος ήταν να απαλλαγεί από ένα βαρύ συμβόλαιο όπως τον Βιτόλο. Ναι, και σου είπα, ένας άλλος τρόπος. Δηλαδή, βαρύ ήτανε... συμβόλαιο έχει ο Σαλμπικίδης, ας πούμε. Π.χ. Ναι. Μισό λεπτό να σου πω. Θα σου πω λίγο τη δυσκολία της κάθε περίπτωσης. Είπα πριν από λίγο ότι ένας τρόπος ήταν να απαλλαγεί από ένα βαρύ συμβόλαιο. Ένας άλλος τρόπος ήταν να πουληθεί ο Βιερίνια. Υπήρχαν δηλαδή πολλοί τρόποι. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ, για να βλέπουμε λίγο τι γίνεται και τριγύρω μας, πούλησε το Σκόκο. Γιατί, για ποιο λόγο, για να καλύψει αυτή τη χασούρα. Κατάλαβες, δηλαδή, για να μπορεί να ξοδέψει και κάτι παραπάνω, λέγοντας ότι εγώ κύριε ξόδεψα κάτι παραπάνω, αλλά πήρα κιόλας. Ο Παναθηναίκος πούλησε το Σισε. Δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόσμος, υπήρχε σε κάθε περίπτωση μπροστά μας μία επώδυνη απόφαση, μία δύσκολη απόφαση. Ή ήταν να πουληθεί ο Βερίνια, ή ήταν να πουληθεί ο Βιτόλο, ή να μείνει ελεύθερος ο Βιτόλο, ή να πουληθεί ο Σαλπικίδης ή να μείνει ελεύθερος ο Σαλπικίδης, είτε οτιδήποτε άλλο. Απλώς το θέμα είναι ελευθερία. Και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είπε στη λέξη πουλήσαν. Δηλαδή πήρανε κάποια χρήματα από τον παίχτη που δώσανε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ με τον Βιτόλο δεν πήρε τίποτα. Μπράβο. Η ΑΕΚ όμως άφησε ελεύθερο και τον Σάχα. Δηλαδή έναν άλλον παίκτη που τη βάραινε το μπάτζετ, η ΑΕΚ τον άφησε να φύγει. Και επίσης να σας πω κάτι. Έστω κάτι βιάζεται. Πήρε όμως ελευθερία. Νομίζω είναι κερδισμένη η ΑΕΚ όμως. Ναι. Μην βιάζεστε για τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, η ΑΕΚ έχει χάσει το Σκόκο, τον Μπλάνκο και τον Σάχα. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει απλώς το Βιτόλο. Δεν θέλω να πω είναι μια λογική σύγκριση, αλλά ναι, δεν είναι μόνο ο Σκόκο. Ξαναλέω, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πουλήσει μόνο το Βιερίνια και να πάρει κάποια λεφτά. Κάποιος θα πει ότι θα παίρναμε κάποια λεφτά. Ενδεχομένως να έχει δίκιο. Αλλά δεν νομίζω ότι η αγωνιστική, αν θέλετε να δούμε και το αγωνιστικό, ότι η αγωνιστική ζημιά που υφίσταται ο ΠΑΟΚ στην περίπτωση απώλειας του Βιτόλο υφίσταται με την ενδεχόμενη αποχώρηση του Βιερίνια. Βέβαια, στην μια περίπτωση θα παίρναμε λεφτά, τώρα δεν παίρνουμε λεφτά. Αλλά ξαναλέω, ήταν μια απόφαση επώδυνη. Έψαξε η διοίκηση του ΠΑΟΚ να βρει την καλύτερη δυνατή λύση. Το λιγότερο κακό. Κάτι κακό θα συνέβαινε. Ξαναλέω, δηλαδή, συμβαίνει σε όλους. Η ΠΑΕ είναι ικανοποιημένη από αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή το ότι. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη από καμία απόλυτα εξέλιξη. Ένα βασικό στέλεχος. Αλλά ξαναλέω, έχεις τρεις δρόμους. Ξέρεις ότι όποιον δρόμο και να πάρεις, λίγο πολύ θα πληγωθείς. Η ΠΑΕ που διάλεξε αυτόν τον δρόμο, ξαναλέω, μπορεί κάποιος να πει, κύριε ας πουλούσε, ξέρω εγώ, το Βιερίνη. Υπάρχουν πάρα πολλές πολλές εκδοχές. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο για τον Βιτόλο. Η κίνηση αυτή της ΠΑΕ ήταν μονόδρομος, δεν υπήρχε άλλη λύση για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είτε του κατέβαλε τα δουλευμένα που ζητούσε, είτε με κάποιον άλλο τρόπο. Αναγκαστικά ήταν αυτή η επιλογή του. Ας ήθελε ο ποδοσφαιριστής, ας είχε εκφράσει την επιθυμία να σηκωθεί να φύγει. Εντάξει. Θα μου πεις ένα ποδοσφαιριστή που θέλει να φύγει δεν μπορεί να τον κρατήσει με το ζόρι. Πρέπει να δώσει ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα για τους επόμενους όμως. Ναι. Δηλαδή τώρα ένας τον Ιανουάριο που θα πει θέλω να φύγω για προσωπικούς λόγους, τι θα γίνει. Θα τον κυνηγάμε και αυτό να φύγει. Ξαναλέω, προσέξτε, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Ναι. Δηλαδή, ο Βιτόλο, ξαναλέω, πέρα από ότι ήθελε να φύγει, πέρα από ότι η διοίκηση του ΠΑΟΚ έκρινε ότι είναι το λιγότερο δυσαναπλήρωτο κενό σε σχέση με τα υπόλοιπα μεγάλα συμβόλαια που θα μπορούσαν να φύγουν. Αυτό είναι απόφαση της διοίκησης και του τεχνικού team. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Δηλαδή, εάν έρθει ο Βιερίνια, ας πούμε, φέρω ένα παράδειγμα, πέρα από το Βιερίνια, για το Βιερίνια σίγουρα θα βρεις πρόταση και ομάδα για να τον αγοράσει.
ο Βιερίνια στοιχίζει στον ΠΑΟΚ το μισό από όσο ο Βιτόλο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα να παλάσει από ένα αμυντικό χαφ που κοστίζει καθαρά πάνω από 600 χιλιάρικα και άλλο για ένα παίκτη όπως ο Βιερίνια με την προσφορά του στην ομάδα, βεβαίως και του την προσφορά δεν αμφισβητεί κανείς, αλλά μην πούμε σε μια λογική σύγκριση, ο οποίος κοστίζει λιγότερο από τα μισά. Δηλαδή, ξαναλέω ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που παίζουν το ρόλο τους. Αν θέλεις ο Βιερίνια συμβολίζει κάτι εντελώς διαφορετικό για τον κόσμο, δεν είναι κάθε περίπτωση. Εδώ δεν μιλάμε για φάμπρικες όπου ο καθένας έχει έναν αριθμό και λένε ότι εσύ κοστίζεις τόσο, εσύ κάνεις ή δεν κάνεις. Είναι το συνέστημα και το δέσμο που έχει ο κόσμος, είναι η προοπτική που έχει ένας παίκτης, είναι ο χαρακτήρας που έχει ένας παίκτης, είναι πολλά πράγματα. Απλά εγώ, Λευτέρη, έτσι κατάλαβα ότι δεν κεγόμασταν και τόσο πολύ να τον κρατήσουμε τον Βιτόλο. Δηλαδή, έτσι όσο τόση ώρα από αυτά που ακούω και λες, ας πούμε, δηλαδή, από το να πουλήσουμε, να το πω έτσι απλά, το Βιερίνια, καλύτερα να διώξουμε τον Βιτόλο. Κοίταξε, πάνω κάτω φτάνουμε σε αυτό το συμπέρασμα, ας πούμε. Αυτό που βάραινε, ξαναλέω, όσον αφορά το θέμα του Βιτόλο και την συγκαταβατικότητα που έδειξε ο ΠΑΟΚ στην όλη διαδικασία, ήταν το βαρύ του συμβόλαιο, το οποίο του χρόνου θα προσέγγιζε το 1 εκατομμύριο. Ήταν δυσβάσταχτο για τον ΠΑΟΚ και ακούω από κάποιους συνοπαδούς μας να λένε γιατί δεν έφυγε, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος ο οποίος έχει συμβόλαιο, ας πούμε, 250.000 ευρώ. Είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, θα θυμίσω και πάλι μια ατάκα που είπε ο Ζαγοράκης στη συνέντευξη τύπου. Ότι αυτό το οποίο μας λέει η UEFA είναι ότι θα πρέπει να λειτουργούμε πλέον περισσότερο ως εταιρείες και λιγότερο ως ποδοσφαιρικές ομάδες. Μία εταιρεία λοιπόν, καλός ή κακός, τα πράγματα τα βλέπει και έτσι. Και αν θέλετε, αυτός νομίζω ότι είναι και ο λόγος που εμπολείς, βεβαίως και δεν παρεξηγώ τον κόσμο, αλλά καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτό το άγχος και αυτή η τρέλα και αυτή η απογοήτευση, αν θέλεις. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει, ο κόσμος και καλά κάνει, αν θέλεις, παραμένει κατά το μεγαλύτερο του ποσοστό οπαδός, δεν μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και δεν γίνεται να λειτουργήσει ως, πώς το λένε, μέτοχος μιας εταιρείας, άσχετα αν οι πιο πολλοί από αυτούς που μας ακούνε είναι μέτοχοι. Η διοίκηση όμως δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Και εγώ όταν πάω στην Κερκίδα τρελαίνω και χοροπηδάω. Δυστυχώς όμως ή ευτυχώς ζω κάθε μέρα και μέσα στα γραφεία. Και πιστεύω ότι πραγματικά θα άλλαζαν ή θα διαφοροποιούνταν, εν πάση περιπτώσει, οι απόψεις πάρα πολλών, εάν ζούσαν μερικές μέρες στα γραφεία και αυτά τα πράγματα τα έβλεπαν μπροστά τους. Δηλαδή ότι έπρεπε ο ΠΑΟΚ, το παράδειγμα που είπα πριν από λίγο, του χρόνου με μειωμένα τα έσοδα θα πρέπει, ξέρω εγώ, του χρόνου 18 θα εισπράξουμε. Θα πρέπει να ξοδέψουμε 18. Είναι εύκολο να λες να μην φύγει ο Βιτόλο, γιατί να τον διώξουμε, γιατί, ξέρω εγώ, να μην πάρουμε λεφτά κτλ. Αυτή τη στιγμή όμως η αποχώρηση του Βιτόλο προσφέρει στον ΠΑΟΚ μία ανάσα μείον 1 εκατομμύριο για την επόμενη χρονιά. Ωραία, ωραία. Τα οποία να μπορεί να σου πω κάτι, να είναι μείον 400, γιατί μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, μια καλή μεταγραφή. Αλλά τουλάχιστον, και αυτό να το καταλάβει ο κόσμος, έχει ο ΠΑΟΚ την άνεση. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι να φορτώνεις τον μπάτζε και μετά να ψάχνεις να το ελαφρύνεις, και άλλο καταρχήν να το συρρυκνώνεις και μετά να έχεις μια στοιχειώδη άνεση να πεις ότι εγώ θα πάρω ένα παίκτη, άντε θα κάνω και ένα άνοιγμα, μια προσπάθεια να πάρω έναν ακόμα. Θυμίζω έτσι απλώς χάρη για την ιστορία ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει επενδυθεί τον κόσμο της, δηλαδή που στην ουσία ο κόσμος τη χρηματοδοτεί μετά διαρκείας. Γι' αυτό σε ρώτησα πράγμα... αν υπάρχει πλάνο έτσι πριν. Δηλαδή ένα πλάνο να μην οδηγηθούμε σε κάποια νέα περίπτωση Βιτόλο. Σου εξήγησε και αυτό το πλάνο υπάρχει ανεξαρτήτως επενδυτών. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή λειτουργεί σαν να μην υπάρχουν επενδυτές, που δεν υπάρχουν. Ακριβώς. Δηλαδή ακόμα και το ενδεχόμενο να μπουν δεν απασχολεί καθόλου. Εάν αύριο μεθαύριο μπουν, πληρώσουν τα 6-7 εκατομμύρια, τα 7 εκατομμύρια και πάρουν τις μετοχές, είναι χαρά σε Ευαγγέλια για όλους. Μια αλλά και το είπες αυτό έτσι, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με το ρίσκο. Υπάρχει κάποια εξέλιξη? Όχι. Ορίστε. Υπάρχει κάποια εξέλιξη με το θέμα των επενδυτών, έτσι μια μικρή παρένθεση, μια και το ανέφερες. Κοιτάξτε, είναι πιο κάτι πολύ. Το θέμα των επενδυτών είναι ένα θέμα το οποίο το χειρίζεται κατά κύριο λόγο και αφορά
τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι η διοίκηση αυτή τη στιγμή της ΠΑΕ είναι διοίκηση πρωτοδικείου. Δεν έχει αυτή τη στιγμή διοίκηση του Ζαγοράκη στα χέρια της μετοχές για να διαπραγματευτεί. Για να διαπραγματευτεί, ναι, τον, σωστό, ναι, αυτό. Δηλαδή ούτε μπορεί να απαγορέψει η διοίκηση Ζαγοράκη, ούτε μπορεί να προτρέψει κάποιον. Το να προτρέψει, εντάξει, σε φιλολογικό επίπεδο μπορεί. Αλλά δεν μπορεί να κινήσει διαδικασίες μια διοίκηση πρωτοδικείου, η οποία δεν έχει μετοχές για να πουλήσει. Αν είχε μετοχές, θα μπορούσε να με ρωτήσει, ξέρω εγώ, πουλάει η διοίκηση. Μα να πουλήσει τι, κάτι που δεν έχει. Και αν θέλει, ο ρόλος του Ζαγοράκη σε όποιες συναντήσεις ήταν, είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι νέοι επενδυτές, όπως έχουν πει και οι ίδιοι, το έχουν δείξει και με πράξεις, θεωρούν τον Ζαγοράκη ως ένα σημαντικό κεφάλαιο του ΠΑΟΚ και θα τον ήθελαν στην ομάδα. Κάτω από διαφορετικές συνθήκες, δεν νομίζω ο πρόεδρος πρωτοδικείου να είχε κάποιο ρόλο πέρα από κάποιο διακοσμητικό, ας πούμε, σε μια τέτοια συνάντηση. Είναι καθαρά. Υπάρχει κάτι νεότερο που μπορούμε να πούμε? Αυτή τη στιγμή όχι, αν και για να, επειδή θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας, είναι τόσα πολλά τα θέματα των δύο τελευταίων ημερών που και να έχει γίνει κάτι, δύσκολο να το μάθαινα, αλλά εντάξει. Εντάξει, κατάλαβα. Από ό,τι ξέρω, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει. Να πάμε λίγο στην περίπτωση του Καρλάου. Γιατί να πάμε. Τα υπόλοιπα τα ξεπεράσαμε και όλα στα οικονομικά. Θα επανέλθω. Ήδη υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, αλλά αφού τελειώσουμε κάποια θέματα, να σου δίνω μία-μία ερώτηση, ας πούμε, να δίνεις και την απάντησή σου, ας πούμε. Εντάξει. Πες μας λίγο για τον Καρλάου τι έγινε. Γιατί έβγαινε προς τα έξω από τους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ενημερώνονται από εσάς, έτσι, πιστεύω, ότι ο ποδοσφαιριστής ενδεχομένως να ήταν και την Παρασκευή στην Ολλανδία. Και ναι, σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα πάει στην Ξαμάξη. Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, για την Παρασκευή δεν το διάβασα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι δεν έχει βγει από την ΠΑΕ ότι υπήρχε ενδεχόμενο ο παίκτης να πάει την Παρασκευή. Παίκτης ο οποίος δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, είναι αδιανόητο να ανακοινωθεί έστω και ανεπισήμως από την ΠΑΕ μέρα άφηξής του στο κέντρο προετοιμασίας. Τώρα το αν κάποιος δημοσιογράφος το υπέθεσε από μόνος του, το συμπέρανε, γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι οι πηγές πληροφόρησης δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πάρει, ξέρω εγώ, το μάνατζερ του παίκτη, ο οποίος θα του πει ότι ο πελάτης μου, ξέρω εγώ, ξεκινάει αύριο και πάει στην Ολλανδία. Αλλά από την ΠΑΕ αυτό το πράγμα δεν έχει βγει. Ξαναλέω, θα ήταν εντελώς κουτό να βγει για έναν παίκτη ο οποίος δεν έχει υπογράψει στην ομάδα. Το θέμα είναι ότι η μεταγραφή έγινε σχεδόν σαν κλεισμένη. Ή κάνω λάθος και σε αυτό? Ναι, νομίζω ότι κάνεις λάθος. Δηλαδή, σαν τελειωμένη, εγώ την έβλεπα στα μέσα. Επειδή είναι και δουλειά μου να παρακολουθώ τα sites, ας πούμε, και να γενικότερα να είμαι μέσα αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι, και αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με εμάς, και βεβαίως εμείς δεν δίνουμε τζούφιες ειδήσεις, αλλά μεταφέρουμε και εμείς τα πραγματικά γεγονότα. Ο παίκτης είχε διαβεβαιώσει τον Βρίζα ότι παρά τις προτάσεις που έχει, θα μεταγραφεί στον ΠΑΟΚ, θα προτιμήσει τον ΠΑΟΚ. Πριν από δύο μέρες γράφτηκε ότι τον παίκτη τον πλησίασαν δύο ομάδες από την Πορτογαλία, η Γκυμαράες και η Μπράγκα. Ο Ζήση, από ό,τι ξέρω, το έμαθε και τον πήρε τηλέφωνο για αυτόν τον λόγο. Να το εξηγήσει δηλαδή ότι εμείς ως ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να πούμε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης και σου δίνουμε πιο πολλά και δώσε κάτι παραπάνω και κόψε κάτι από εκεί κτλ. Ότι εάν θέλεις να έρθεις, έρχεσαι. Εάν είναι να μας βάλεις σε μια διαδικασία, ξέρεις, για να ανεβάσεις το κασί σου ή οτιδήποτε, πες μας, ξέρω εγώ, να αποτραβηχτούμε. Αυτός τον διαβεβαίωσε ότι έρχομαι στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση, ότι συμφωνήσαμε θα γίνει. Την επόμενη μέρα αυτός είχε έναν αγώνα με την ομάδα του εκεί στην Ιαπωνία. Δεν υπήρχε καμία ενημέρωση παρά μόνο μια κουβέντα με τον μάνατζερ, ο οποίος είπε ότι όλα είναι όπως τα είχαμε συμφωνήσει. Και ξαφνικά σήμερα μάθαμε και εμείς ότι ο παίκτης συμφώνησε με την Ξαμάξ. Εντάξει, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι μια περίπτωση ενός. Καταρχήν, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και θα συμβαίνουν στους αιώνας των αιώνων. Να σου λέει ένας παίκτης ότι έρχομαι σίγουρα, ή μην ακούς τι λένε, εγώ θα έρθω σε σένα και τελικά να μην έρχεται. Πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι ήταν ένας παίκτης
δεσμευμένος με συμβόλαιο με μια ομάδα και θα ερχόταν με οψιόν αγοράς, οπότε υπήρχε ένας ακόμα παίκτης στο παιχνίδι. Και από ό,τι έμαθα σήμερα, για να μην τα φορτώνουμε έτσι και στον παίκτη, αυτό το οποίο χάλασε την... τη μεταγραφή. Όχι τη μεταγραφή, δεν θα πω ότι είναι σίγουρη μεταγραφή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο χάλασε την καλή... Την συμφωνία, ας πούμε, ναι, ναι. Την καλή ροή που είχαμε μέχρι στιγμής. Ναι, είναι ναι, ότι ναι. Η Xamax έδωσε κάποια χρήματα και στην ομάδα του στην Ιαπωνία. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έδινε κάποια χρήματα στον παίκτη με προοπτική να έρθει ελεύθερος και να υπάρχει, ξέρω εγώ, μια προσυμφωνία από τώρα για το ποσό που θα χρειαστεί να δώσει ο ΠΑΟΚ εάν του χρόνου χρειαστεί να τον αγοράσει. Η Xamax, από ό,τι μάθαμε σήμερα, έδωσε και ένα ποσό περίπου στις 200.000 ευρώ και στην ομάδα του στην Ιαπωνία. Οπότε η ομάδα του είπε, σε δανείζω εκεί, αφού θέλεις να φύγεις. Θα φύγεις, αλλά θα πας εκεί από όπου θα εισπράξεις τέλος πάντων κάποια λεφτά. Κατάλαβα. Για τον οποίο παίκτη βεβαίως και οι Ιαπωνέζοι πλήρωσαν 2 εκατομμύρια ευρώ και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ λογικό να κοιτάνε και αυτή την τσέπη τους, όπως όλες οι ομάδες. Να σε ρωτήσω, Λευτέρη, με τις μεταγραφές τι γίνεται? Θα γίνουν καθόλου μεταγραφές? Το ότι θα γίνουν είναι δεδομένο. Δηλαδή και οι δηλαδή, το ενδιαφέρον για τον Καρλάου άσχεται με την κατάληξη αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ κινείται για μεταγραφές. Δεν είναι ότι δεν προσπαθεί να κάνει μεταγραφές. Απλώς έχει ένα περιορισμένο budget. Δεν είμαστε Apple, να το πω έτσι απλά. Και ναι, αυτό το πράγμα έχει καταλάβει το κόστος. Όλο αυτό. Ναι. Το ξέρουμε. Αυτό το πράγμα έχει το κόστος. Δηλαδή, εντάξει. Ότι θα γίνουν, θα γίνουν πάντα. Υπάρχει περίπτωση να ένα από αυτά τα ονόματα να είναι ο Γεωργιάδης, ο Ανάκογλου ή ο Εστογιάνοφ? Μπορεί να μου το επιβεβαιώσει αυτό? Ο Γεωργιάδης του Πανσεραϊκού εννοώ. Ο συμβόλαιο δεν έχει ο Γεωργιάδης του Πανσεραϊκού? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι δεσμευμένος με συμβόλαιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην μπούμε σε αυτή την ονοματολογία. Δηλαδή πριν από λίγο πρόσεξε, ξεφώνησε στους δημοσιογράφους και με το δίκιο σου που γράφανε, παρουσιάζει μια μεταγραφή ως τελειωμένη. Τώρα μην αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ονόματα τα οποία απλώς γράφτηκαν σε κάποια φόρμα. Όχι, είναι καθαρά κάτι προσωπικό. Ας πούμε, είναι κάποια ονόματα τα οποία, εντάξει, ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό το λόγο. Λίγο να διαβάζω κάποιες ερωτήσεις, Λευτέρη, να μπορώ να σου πω. Πόσο είναι το άνοιγμα? Έχει επιβεβαιωθεί αυτό, δηλαδή το οικονομικό το άνοιγμα? Και ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τα διάφορα υπονοούμενα που κατά καιρούς εκφράζουν κάποιοι γραφικοί, στους οποίους και εσύ έχεις παρέμει στις εκπομπές τους, θα υπάρξει κάποια απάντηση επίσημη της ΠΑΕ προς αυτούς? Έστω και νομική. Κοιτάξτε, εδώ να διευκρινίσουμε κάτι. Γιατί, παιδιά, ότι... υπάρχουν υπονοούμενα πολλά, έτσι, περιπτώσεις συγκοφαντικής δυσφήμισης. Εδώ να διευκρινίσουμε κάτι. Εάν κάθε φορά που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που ακουγόταν μάλλον κάτι δυσφημιστικό ή κάποιο υπονοούμενο για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έβγαζε ανακοινώσεις ή έκανε παρεμβάσεις, πιστέψτε με, δεν θα είχα κοιμηθεί ούτε ένα λεπτό μέχρι τώρα στους 5 περίπου μήνες που είμαι στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι μία εταιρεία, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εν προκειμένου, δίνει μία συνέντευξη τύπου και λέει ότι κύριοι, το άνοιγμά μας είναι αυτό. Τέλος. Δεν μπορεί μετά, επειδή βγαίνει κάποιος ανώνυμος ή επώνυμος, εντάξει, το επώνυμος το καταλαβαίνω, αλλά κάποιος ακροατεί σε ένα ραδιόφωνο ή στέλνει κάποιος, ξέρω εγώ, ένα SMS και λέει ότι εγώ ξέρω ή εμένα μου είπαν ή έχω μία άκρη μέσα στα γραφεία και μου λένε το, όχι, το τέτοιο. Ναι. Να βγαίνει η ΠΑΕ, στην ουσία προσέξτε, και να επαναεπιβεβαιώνει αυτά τα οποία έχει πει. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει πει. Τέλος. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κάτι διαφορετικό, θα μπορεί να σταθεί, θα πρέπει μάλλον, να σταθεί απέναντι από την ΠΑΕ και να πει ότι ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εσύ λες αυτό, εγώ όμως έχω αυτό. Δηλαδή, το να βάζουμε αυτή τη στιγμή στο ίδιο ζύγι το ειδικό βάρος μια συνέντευξη τύπου διοίκησης ομάδος, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, με κάποιο τηλεφώνημα ή με κάποια φήμη ή με κάποιος μου είπε κάτι, μου σφύριξε, κάτι πήρε ταυτί μου από το μανάβικο που περνούσα, νομίζω ότι είναι αστείο. Συμφωνώ, αλλά εγώ δεν λέω για τις περίπτωσεις μηνυμάτων ή τηλεφώνημα. Λέω για κάποια επώνυμα,
στις εκπομπές τους αφήνουν συνεχώς υπονοούμενα ότι υπάρχουν οικονομικές ατασταλίες κατά του Ζαγοράκη, κατά προηγούμενων χρήσεων επί προεδρίας πάλι Θοδωρή Ζαγοράκη. Δηλαδή κάποια στιγμή θα κινηθεί νομικά υπά εναντίον τους για συγκοφαντική διαφήμιση, εφόσον έτσι είναι τα νούμερα αληθή και όλα αυτά. Υπάρχουν ορκωτοί λογιστές, ξέρω ότι είναι διοίκηση πρωτοδικείου, ελέγχεται από το κράτος, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές του κράτους. Γνωρίζω κάποια πράγματα έτσι, νομικά περί ανωνύμων εταιριών. Θα κινηθεί κάποια στιγμή νομικά εναντίον της ΙΠΑΕ? Κοιτάξτε, εγώ. Υπάρχουν, δεν λέω για τα τηλεφωνήματα, τα μηνύματα, Λευτέρη, έτσι. Ναι, εκεί ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό το πράγμα, έτσι όπως το λες, δεν το έχω ακούσει. Και πρέπει να ξέρεις ότι επειδή έχω περάσει πολλά χρόνια από αυτή τη δουλειά, οι άνθρωποι αυτοί που τα λένε έχουν μια ιδιαίτερη τεχνική να τα λένε με έναν τρόπο ο οποίος είναι μεν προκλητικός και προσβλητικός για τον ΠΑΟΚ, αλλά την ίδια στιγμή μπορούν και οι ίδιοι, να το πω έτσι εκλαϊκευμένα, να τις καπουλάρουν από τις όποιες ευθύνες. Δηλαδή λέει ο άλλος ότι έμαθα εγώ σύμφωνα με πληροφορίες ότι στο ραντεβού που έγινε, ξέρω εγώ, Σαχπατζίδη, Κατσαρή, Ζαγοράκη, υπόθηκε ότι το άνοιγμα είναι τόσο. Αυτό δεν είναι μηνύσιμο. Θα πάει ο άλλος στο δικαστήριο και θα πει: κύριε, είμαι δημοσιογράφος, αυτές ήταν οι πληροφορίες μου. Άλλο πράγμα είναι να βγει και να πει κάποιος, π.χ. εσύ που κάνεις μια εκπομπή, ότι κύριε, εγώ είμαι ο τάδε και εγώ ξέρω, γιατί και πάλι επιμένω, μπαίνουμε σε μια λογική ενός πιο συγκεκαλυμμένου βεβαίως και οριοποιημένου, μου είπανε, άκουσα, πληροφορήθηκα ενδεχομένως, ίσως κτλ. Κτλ. Ας βγει λοιπόν κάποιος από αυτούς επώνυμα και ας πει: κύριοι, εμένα με λένε έτσι και εγώ σας λέω ότι από την ΠΑΕ, ξέρω εγώ, μέσα κλέβονται χρήματα ή ξέρω εγώ, υπάρχουν ατασταλίες ή το άνοιγμα είναι δυσθεώρητο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν το έχω ακούσει εγώ. Πάλι λένε σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι λένε, μου είπανε κτλ. Κτλ. Εγώ, εντάξει, εγώ είμαι για κάποιους. Είναι ο έλεγχος ο οποίος τρέχει. Νομίζω ότι οι σύνδεσμοι στην ανακοίνωση που κάναν την προηγούμενη Παρασκευή είπαν ότι εφόσον διαπιστωθεί ότι λείπει έστω και ένα ευρώ, δεν χρειάζεται να πω τι θα συμβεί εάν λείπει έστω και ένα ευρώ. Εγώ θα βάλω και πολλά παραπάνω. Ας περιμένουμε να δούμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια διοίκηση για την οποία δεν έχει εξακριβωθεί το παραμικρό, αναφέρομαι σε κάτι μεμπτό, και ζει αυτή η διοίκηση 4 χρόνια, ειδικά τα 2 τελευταία χρόνια, με υπόνοιες ότι λείπουν λεφτά, κλέβουν λεφτά. Οτιδήποτε. Ας περιμένουμε καλύτερα να μιλήσουν οι ειδικοί που είναι οι ορκωτοί λογιστές οι οποίοι κάνουν τον έλεγχο. Λέει ένας φίλος, πήγε τόσο χάλιο προγραμματισμός και μείναμε τόσο πίσω. Ο προπονητής ζητάει συνεχώς παίχτης. Και να σου πω και κάτι άλλο, ένα δεύτερο ερώτημα, έχει 2 σκέλη. Υπάρχει ένα plan B, ας πούμε, στο θέμα των μεταγραφών, σε πιθανή εμπλοκή επενδυτή? Χάρη, νομίζω στο εξήγησα από την αρχή. Εντάξει. Δεν υπάρχει α και β πλάνο. Υπάρχει πορεύεσαι ένα πλάνο έχεις, ότι ναι, και αν μπει, προχωράμε με τα περιορισμένα έσοδα που έχουμε. Δεν υπάρχει πλάνο. Εάν μπει επενδυτής αύριο και ο ΠΑΟΚ έχει, ας πούμε, την άνεση, γιατί σε περίπτωση που μπει επενδυτής, πρέπει να το ξέρει αυτό ο κόσμος, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα έχει στη διάθεσή της στην τράπεζα 7 εκατομμύρια ευρώ σε ρευστό, δηλαδή σε χρήμα ζεστό. Θα αποπληρώσει τις όποιες υποχρεώσεις έχει και θα έχει και χρήμα για να κινηθεί. Δεν υπάρχει λοιπόν πλάνο Α και πλάνο Β. Υπάρχει ένα πλάνο βάσει του οποίου προχωρούν με βάση τα όποια έσοδα προβλέπεται να πάρουμε του χρόνου από τηλεοπτικά, διαφημίσεις, διαρκείας κτλ. Ο προπονητής ήταν ενήμερος σχετικά με την κατάσταση που θα έβρισκε στην ομάδα. Βεβαίως, απολύτως. Να μην έχουμε ντράβαλα και σε αυτό το πεδίο, λέει ένας φίλος, και νομίζω είναι απόλυτα σωστή η ερώτησή του, έτσι. Έχουμε ένα καταξιωμένο προπονητή φέτος. Πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί σε αυτό το κομμάτι. Χάρη, βλέποντας λίγο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον Ζαγοράκη, πιστεύω ότι ό,τι και αν μπορεί κάποιος να του προσάψει για αυτά τα οποία συνέβησαν το τελευταίο διάστημα ή για αυτά τα οποία έχουν συμβεί πριν από 6 μήνες, πριν από 1 χρόνο, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει ένας που να διαφωνεί ότι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ είναι ειλικρινής.
Δηλαδή, ακόμα και η εξέλιξη του θέματος Βιτόλο, που μπορεί να ξύνησε και δικαιολογημένα και να προκάλεσε εκνευρισμό και απογοήτευση και οτιδήποτε άλλο, ακόμα και μέσα από αυτό το γεγονός όμως, διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά ότι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ είναι τουλάχιστον ειλικρινής. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, είπε, παιδιά, δεν βγαίνουμε του χρόνου, θα πρέπει να απαλλαγούμε από ένα συμβόλαιο. Και το είπε μάλιστα αυτό και στη συνάντηση που είχε με τους συνδεσμίτες την Παρασκευή το βράδυ, που υπήρχαν και συνθήκες έντασης. Το να λέει λοιπόν αυτό το πράγμα ο Θόδωρος Ζαγοράκης στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ ή στους συνδεσμίτες και κάτω από δύσκολες συνθήκες, και το να μην το λέει, να το κρύβει από έναν όχι απλό συνεργάτη του, από έναν άνθρωπο που έχει ένα επιτελικό ρόλο μέσα στην ΠΑΕΠΑΟΚ, νομίζω ότι είναι κουτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να το λέει στον κόσμο και να λέει, έλεγε στον Πόλωνη, τι, έλα εδώ και έχουμε λεφτά για να κάνουμε μεταγραφάρες. Προφανώς δηλαδή ο Μπόλωνη ήταν ενήμερος ότι υπάρχει περίπτωση εξέλιξης στην υπόθεση του Βιτόλο. Να αποχωρήσει δηλαδή από την ομάδα. Εννοείται. Το γνώριζε. Ωραία. Γιατί δεν μπήκε ρήτρα για να μην πάρει μεταγραφή στην Ελλάδα ο Βιτόλο? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Από αμέλεια, ας πούμε, από... δεν είχε προβλεφθεί, δεν είχε... Μισό λεπτό, μιλάμε για ρήτρα τώρα που συμφωνήσαμε να μείνει ελεύθερος. Όχι, η ρήτρα στο συμβόλαιο του Βιτόλο υπάρχει. Όταν υπέγραψε, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ και υπέγραψε, υπάρχει. Όπως έχει και ο Βεϊρίνη, όπως έχει και ο Κρέσιτς. Φαντάζομαι ο φίλος ρωτάει για τώρα που έγινε, ας πούμε, που διακόπη η σύμβαση, ας πούμε, να μπει μια ρήτρα... να καταβάλει κάποια χρήματα, ας πούμε, για να πάρει την ελευθερία του. Κάπως έτσι το εννοεί ο φίλος. Όχι, το εννοεί να του δώσουμε την ελευθερία του με την προϋπόθεση να μην πάει σε ελληνική ομάδα. Αυτό είναι υπάρχει. Εγώ καταλαβαίνω γιατί δεν μπήκε ρήτρα να μην πάρει μεταγραφή στην Ελλάδα, ναι, ή και αυτό. Ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή να του πούμε ότι σε αφήνουμε ελεύθερο, αλλά μας υπογράφεις μια ρήτρα ότι δεν πρόκειται να πας, ξέρω εγώ, σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ας πούμε, ή ΑΕΚ, κατά κύριο λόγο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Σας απαντάω, δεν απάντησα στην ναι, ερώτηση. Διότι πολύ απλά ο Βιτόλο ήξερε το οικονομικό πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Και γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι αν ο ΠΑΟΚ του έλεγε κοίταξε, σου αφήνω ελεύθερο, αλλά δεν θα πάω στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ο Βιτόλο θα έλεγε το εξής πολύ απλό: ωραία, δεν πάω, μένω εδώ και πληρώστε με. Και ήξερε πολύ καλά ότι αργά ή γρήγορα θα αναγκαζόταν ο ΠΑΟΚ να του πει να παίξει το παιχνίδι του Βιτόλου, να κάνει δηλαδή αυτό το οποίο ήθελε ο Βιτόλο. Γιατί δεν ξαναλέω μόνο το ότι ο Βιτόλο είπε θέλω να φύγω. Είναι ότι η αλήθεια είναι αυτή, όσο και αν πονάει, είναι ότι και ο ΠΑΟΚ βολευόταν από το ενδεχόμενο να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του. Είσαι απόλυτα σαφή σε κάτω πιστικό. Θα έλεγε ο Βιτόλο, δεν πάω πουθενά. Μένω εδώ και πληρώστε με. Ωραία. Κάτι για το Βιτόλο. Υπήρχε παρέμβαση Σαχπατζίδη στο θέμα Βιτόλο? Υπήρχε, ναι, είναι αλήθεια. Υπήρχε, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι, ο υποψήφιος επενδυτής του ΠΑΟΚ έδωσε τα χρήματα όπως έχει υποσχεθεί. Να πω καταρχήν εδώ εντάχει τι ακριβώς συνέβη. Αυτή η κουβέντα, μάλλον τα πιο πολλά κομμάτια της κουβέντας που κάνουμε σήμερα για τον Βιτόλο, έγινε και την Παρασκευή το βράδυ που μαζεύτηκαν οι συνδεσμοί στην Τούμπα και μίλησαν με τον Ζαγοράκη και τον Βρίζα. Εκεί ο Ζαγοράκης είπε πάρα πολύ απλά ότι, παιδιά, δεν έχουμε λεφτά για τον Βιτόλο. Δηλαδή, τον ρώτησαν αν έχει δικαίωμα να κάνει προσφυγή και είπε πολύ ψυχρά, ναι, έχει. Και τους είπε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να καλυφθεί αυτό το ποσό το οποίο χρειάζεται για να πληρωθεί ο Βιτόλο. Πήραν λοιπόν την επόμενη μέρα οι συνδεσμίτες τον κύριο Σαχπατζίδη. Ο κύριος Σαχπατζίδης είπε ότι αν τον θέλει η ομάδα, πληρώνω. Η αλήθεια είναι ότι το πρωί της Δευτέρας, μάλλον το μεσημέρι της Δευτέρας, έδωσε τα λεφτά στο Βιτόλο. Το θέμα ποιο είναι? Ότι ο Βιτόλο επέμενε να φύγει και το ερώτημα που βασάνισε και τον Θόδωρο Ζαγορά και τον Σισιβρίζα ήταν το εξής πολύ απλό: εάν αξίζει τον κόπο να δώσουμε χρήματα σε έναν παίκτη και μάλιστα ένα ποσό σημαντικό και μάλιστα cash, το οποίο οι άλλοι στην Ολλανδία δεν το έχουν πάρει ακόμα,
Να δώσω λοιπόν ένα τόσο σημαντικό ποσό, ένα μεγάλο ποσό, σε έναν παίκτη ο οποίος θέλει να φύγει, ενδεχομένως δηλαδή με τη στάση του να μας αναγκάσει σε έναν δύο μήνες να του πούμε σήκω φύγε, να ανέβει στην Ολλανδία, στην ουσία να είναι ο Σιπαρόν. Και σκεφτείτε πέρα από όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι το είπε και ο Πατρίς Κωνσταντίνης στη συνέντευξη που έδωσε πάνω στην Ολλανδία, τι αντίκτυπο αυτό θα είχε σε όλη την ομάδα. Αυτό δηλαδή που μου είπε πριν από λίγο Χάρη, ότι εάν έρθει ένας παίκτης αύριο μεθαύριο και πει ότι εγώ θέλω να φύγω κτλ. Κτλ. Να τον αφήσουμε ελεύθερο, σκέψου τώρα τι θα γινόταν. Θα έλεγε μετά οποιοδήποτε είχε να παίρνει, ωραία, εμφανίζομαι εγώ, κάνω ξέρω εγώ τον πικραμένο, κατεβαίνω κάτω και μου δίνουν τα λεφτά. Και προτίμησε η διοίκηση του ΠΑΟΚ να συνενέσει σε αυτή την επιθυμία του Βιτόλο, αν και είχε τα λεφτά ξανά για να τον πληρώσει για να μην κάνει προσφυγή. Γιατί ο Βιτόλο, πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, γιατί παραδόξως του έρουν πάρα πολλά πράγματα, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εντάξει, τώρα. Το είπε και ο ίδιος ότι δεν το έκανε για τα χρήματα. Εάν το έκανε για τα χρήματα, θα μπορούσε να πει πληρώστε με. Και ξέρω εγώ να περιμένει πάλι να περάσουν δύο μήνες ακόμα και να ξανακάνει προσφυγή. Ο παίκτης από πέρυσι τον Απρίλιο ότι θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω. Και ξέρετε, καμιά φορά το ότι ο ΠΑΟΚ διοικείται από πρώην ποδοσφαιριστές είναι και ευχή και κατάρα. Επειδή το έχω συζητήσει και με τους δύο, και με τον Ζαγοράκη δηλαδή και με τον Βρίζα, βλέπουν εντελώς διαφορετικά έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος εμφανίζεται και τους λέει παιδιά δεν μπορώ να μείνω στην ομάδα, δεν γίνεται να μείνω στην ομάδα, πρέπει να φύγω. Διαφορετικά σε βλέπει ένας εργοστασιάρχης ο οποίος αντιμετωπίζει περίπου ως υπάλληλό του και σου λέει ό,τι και να κάνεις εδώ θα μείνεις, και εντελώς διαφορετικά ένας παίκτης ο οποίος έχει απέναντι του ένα παράγοντα ο οποίος πριν από μερικά χρόνια φορούσε σορτσάκι. Καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, είναι αν θέλεις συναδελφική αλληλεγγύη. Βέβαια στους Αγοράκης ακόμα δεν είναι, ακόμα μάλλον και ο Βρίζας δεν είναι παίκτες, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο αποβάλλεται τόσο εύκολο. Έχουν περάσει δηλαδή από τη φάση που περνάει ο Βιτόλο, και αν θέλεις χωρίς να γνωρίζουν και οι ίδιοι το προσωπικό πρόβλημα. Αυτό το λέω με τα λόγου γνώσης, δηλαδή δεν ρωτήθηκε ο Βιτόλο πες μας ποιο είναι το προσωπικό σου πρόβλημα για να μας πείσεις, δηλαδή να μας συγκινήσεις για να συνενέσουμε. Άπαξ και πήγε ένας παίκτης και είπε ότι έχω ένα προσωπικό πρόβλημα, και το είδαν και αυτοί από τον τρόπο που έπεσε, από τον τρόπο που συμπεριφερόταν κτλ. Υπάρχει όντως πρόβλημα, ναι. Υπάρχει όντως πρόβλημα. Συνένεσαν, ας πούμε, στο αίτημά του να φύγει, ξαναλέω, γιατί ταυτοχρόνως βολευόταν από ο ΠΑΟΚ από το να μην έχει αυτό το βάρος ενός τόσο μεγάλου συμβολέου. Λοιπόν, Λευτέρη, να τρέξουμε λίγο για τις ερωτήσεις, γιατί έχει μαζευτεί και βλέπω να το ξημερώνουμε. Θέμα δικό σου. Λοιπόν, λέει ένας φίλος, οι απαιτήσεις του προπονητή για τρεις παίκτες θα ικανοποιηθούν ξεκάθαρα πράγματα, ή ναι ή όχι. Έχει ζητήσει τρεις ποδοσφαιριστές ο Μπόλωνη. Πιστεύω ότι θα ικανοποιηθούν. Τώρα ξέρετε, δεν είμαι και ο απολύτως ειδικός, δηλαδή με το αγωνιστικό.